ούτε έχει κλειδωθεί ούτε τίποτε. Ναι. Και... έχουν κλειδώσει τα γραφεία απέναντίες και κατέλησαν την δημοκρατία, διότι εδώ ήρθαμε κλεγμένοι, δεν είμαστε ανάρχος μέσα στο Δημαρχείο. Και όταν ήρθε ο άλλος και ήθελε αίμα, να του δώσουμε αίμα και δεν μου επιτρέψανε να δώσω αίμα, να δούμε πού είναι η ευαισθησία. Η ευαισθησία, εντάξει, τα αιτήματά τους μπορεί να είναι λογικά, δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να κλείνουν τα γραφεία, να διώχνουν τους υπαλλήλους και να μας κλείνουν τα γραφεία. Έδιωξαν τους υπαλλήλους. Βεβαίως. Είπαν ότι... βεβαίως. Και ο δήμαρχος τους είπε να μην φύγουν και αυτοί οι άνθρωποι βέβαια φοβήθηκαν και φύγανε. Λογικό είναι. Από μόνοι τους φύγανε οι εργαζόμενοι. Από μόνοι τους φύγανε. Δεν έδιωξαν κανέναν άλλο. Έχουμε την κατάλυση της δημοκρατίας. Είπαμε να κάνουμε αγώνα. Και ο αγώνας αυτός μπορεί όλους μας βολεύει, διότι όλοι μας έχουμε φτωχύνει, μέχρι σε σημείο όμως αξιοπρέπειες. Όχι να φωνάζουν τον δήμαρχο χουντικό. Ο δήμαρχος εξελέγει και είναι εδώ. Εντάξει, είναι μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας όμως για την γενικότερη κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα, δεν νομίζω. Είναι συμβολική κίνηση, διότι συμβολικές κινήσεις καθοδηγούνται και διατάσσονται και γίνονται από τα θεσμοθετημένα όργανα, όπως είναι η ΓΕΣΕΕ, όπως είναι η ΑΔΔΗ κλπ. Η Λαϊκή Συνέλευση του Κολαρκού δεν έχει κανένα λαϊκό έρισμα. Υπάρχει μια ομάδα πολιτών οι οποίοι με τέτοιους τρόπους προσπαθούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν συμφωνούμε με αυτές τις μεθόδους, παραμένουμε στο Δημαρχείο και περιμένουμε να φύγουν από το Δημαρχείο, διότι δεν είναι σωστός ο τρόπος αντιδράσεως. Και στο κάτω-κάτω, όπως υπάρχει το δικαίωμα της απεργίας, έτσι υπάρχει και το δικαίωμα της εργασίας. Και δεν έχουν δικαίωμα αυτοί οι οποίοι ονομάζονται Λαϊκή Συνέλευση και είναι ένα συνοθήλευμα, να επιβάλλει τις απόψεις τους υπαλλήλους. Οι οποίοι υπάλληλοι απομένανε, πήραν εντολή, ο καθένας να κάνει ό,τι νομίζει. Ή να φύγει ή να παραμείνει στην εργασία του. Εγώ παραμένω στο γραφείο μου, περιμένοντας τις εξελίξεις και βεβαίως έχοντας τη συνδρομή των συνεργατών. Αλλά δεν εμποδίσανε την είσοδο σε δημότες, ούτε επιβάλλανε σε εργαζομένους να φύγουν, έτσι δεν είναι? Ξέρω ότι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος ήρθε κατά τις 1 η ώρα στο γραφείο του, και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι ήρθαν στο Δημαρχείο, δεν εμποδίστηκαν. Όλα αυτά τα οποία γράφονται στα site και προέρχονται από αυτούς είναι ψέματα.